Αγόρι μου! Γιατί την Κυριακή είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα για μας. Είμαστε μέσα σε αυτά που είχαμε υπολογίσει και σαν ομάδα ότι διεκδικούμε και τα δύο. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία με το κύπελλο να πάμε πιο καλά και να δούμε τι μπορούμε να φτάσουμε. Και το πρωτάθλημα βέβαια έχει συνέχεια, δεν έχουμε φύγει από το στόχο. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Κολαργού. Ήταν πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Δουλεμένη ομάδα. Συγχαρητήρια στον προπονητή, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τάμπρατζη. Και αν το πέναλτι που ο πολύ καλός διαιτητής, η πολύ καλή τριάδα, το λέω ειλικρινά, το πιστεύω, που έδωσε εις βάρος μας, ήταν πέναλτι. Αν το πέναλτι ήταν γκολ, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ίσως να πανηγύριζε η ομάδα του Κολαργού. Κότσε, για το σημερινό παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο νομίζω δεν ήμασταν τόσο καλά, έτσι δεν είναι, δεν πήγε καλά η ομάδα. Σίγουρα. Επηρεάστηκε για το μάτσο με το Γάλλο. Είχαμε πολύ πρόβλημα, δεν το ξεπεράσαμε, παρόλο που φαίνεται ότι το έχουμε ξεπεράσει, δεν το ξεπεράσαν οι παίχτες. Σε αυτό έπαιξε και ρόλο ο αέρας, μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Έτσι, γιατί είμαστε μια ομάδα που παίζουμε κάτω μπάλα, δυσκολευτήκαμε. Και για να μην κρυβόμαστε ότι δεν δυσκολευτήκαμε από τον αέρα, δυσκολευτήκαμε από την ομάδα του Χολαρού που ήταν πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα που παίξαμε εμείς. Για μένα. Είχε όλα τα στοιχεία σαν ομάδα. Τώρα με τη νέα χρονιά. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα και πηγαίνετε τώρα στο Χολαργό. Αντιμετωπίζετε πάλι την ίδια ομάδα και στην έδρα της τώρα. Σωστά. Και όπως φάνηκε, αδικείται από την βαθμολογική της θέση. Βεβαίως. Συμφωνώ και εγώ γι' αυτό.
Είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Όταν σας λέω ότι αυτή η ομάδα ήταν η καλύτερη που έπαιξε, είναι λογικό ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ για οτιδήποτε. Είναι λογικό. Εγώ ξέρω να αναγνωρίζω. Προχθές είπα κάτι σχετικά με τη φάση της αποβολής τροματοφύλακα, ότι δεν είναι, και τελικά δικαιώθηκα. Το είδατε, το έχετε. Δεν λέω πράγματα, ούτε προσπαθώ να διεκδικήσω κάτι εκτός ποδοσφαίρου. Απλά με πιάνει το παράπονο και λέω ότι δεν μπορεί να γίνονται συνέχεια λάθη βάρος. Αυτό είπα, δεν είπα τίποτα. Σήμερα ήταν καταπληκτική. Υπάρχει για μας καλό, γιατί είχαμε πολλούς τραυματισμούς, πάρα πολλούς τραυματισμούς. Τα παιδιά που παίξαν σήμερα παίξανε με ενέσεις. Το θέλανε πολύ το παιχνίδι. Το θέλανε πάρα πολύ. Θέλανε να προχωρήσουν στο θεσμό του κυπέλου. Αυτό είναι όλο. Αυτό εννοώ. Και παίξανε τραυματίες. Τώρα, αν αυτό επιδεινώσει λίγο την κατάσταση σχετικά με τα προβλήματα που έχουν, δεν το εύχομαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι όλα πήγανε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, παίζαμε μια έμπειρη ομάδα, η πιο έμπειρη στην κατηγορία και αρκετά καλή ομάδα. Σήμερα όμως το παιχνίδι πιστεύω παρουσιαστήκαμε αρκετά καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και θα μπορούσαμε να είμαστε μπροστά στο σκορ. Δεχτήκαμε ένα γκολ στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, αυτό μας επηρέασε λιγάκι, συνεχίσαμε να έχουμε επιρροχή, αλλά στο ποδόσφαιρο έτσι είναι, το ξέρετε κι εσείς, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα για το Χολαργό εν ώψη της έναρξης της νέας χρονιάς? Κοιτάξτε, ο στόχος για το Χολαργό από την αρχή της περίοδου είναι να κάνουμε μια ομάδα πάρα πολύ μικρή στην ηλικία. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι ηλικίες έχουμε και στην εντεκάδα και εκτός εντεκάδος. Και ο στόχος δεν είναι τι θα κάνουμε φέτος, είναι τι θα κάνουμε και του χρόνου, να χτίσουμε πάνω σε αυτή την ομάδα, να κάνουμε τις ανάλογες προσθήκες και να πάμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Αυτός είναι ο στόχος από την αρχή της περίοδου και συνεχίζεται. Εύχομαι καλές γιορτές στους πάντες, με υγεία πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί να έχεις ρυθμό και να είσαι καλός όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν, πιστεύω, αρκετά καλοί στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να στηρίξουμε στο δεύτερο απέναντι στον αντίπαλο, αλλά δεν ήμασταν τόσο καλοί στο πρώτο. Είναι λογικό αυτό στο ποδόσφαιρο να συμβαίνει, γιατί και ο αντίπαλος στο ημίχρονο διαβάζει ορισμένα δυνατά σημεία δικά σου, τα προσέχει και κλείνει ορισμένες ενέργειες που κάνεις. Έχουμε κοντά μας τον τερματοφύλακα του Σουρμένου, τον Παναγιώτη Καπακτσόγλου. Παναγιώτη, αναμφίβολα, αν δεν έβγαινε στο πέναλτι, θα ήταν αλλιώς το παιχνίδι. Οπότε στο 35 εκεί το απέκρουσες, έμεινε το 0-0 και πήγατε στο δεύτερο ημίχρονο πιο δυνατά. Προηγηθήκατε και μετά έγιναν όλα πιο εύκολα για εσάς, έτσι. Έτσι. Για πες μας λίγο για τη φάση αυτή. Διάλεξες γωνία, κατάλαβες ότι θα το ρίξει, πώς έγινε? Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, η φάση του πέναλτι είναι ρουλέτα. Τύχη, όπως θέλετε πείτε το. Εγώ διάλεξα μια γωνία, έτυχε να το εκτελέσει από εκεί ο παίκτης του Χολαργού. Από εκεί και πέρα δεν πάει να πει κάτι αυτό. Όλη η ομάδα κερδίζει, όλη η ομάδα χάνει. Εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο με την έναρξη. Από εκεί και μετά βάλαμε και το δεύτερο γκολ και τα πράγματα γίνανε ακόμα πιο εύκολα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τίποτα, συνεχίζουμε. Τώρα η ομάδα σου είναι στα ημιτελικά. Παραμένει και γίνα μέσα στο κόλπο και του πρωταθλήματος. Θέλω τώρα την άποψή σου. Πιστεύεις ότι στο τέλος της χρονιάς το Ασούρμενα θα πανηγυρίζουν έστω έναν τίτλο? Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Είμαστε και στους δύο στόχους μέσα. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος όλα τα παιδιά και από εκεί και πέρα στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας.